Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα κατενάτσο. Είχαμε 21η αγωνιστική, είχαμε Super Copa. Γιατί το κάνεις έτσι, εσύ, ρε? Γιάννη, τι Super Copa είναι Κελεμπίες, αυτό? Είχαμε κελεμπίες τότε. Ναι, είχαμε κελεμπίες τώρα με κασκόλ της Νάπολη, κασκόλ της Ίντερ. Τι είναι αυτά, ρε? Πληρωμένος στον παδού. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τα τρία μάτς στη Serie A και πιάνουμε τελευταίο του Super Copa. Ωραία, θα ξεκινήσουμε με το Ρώμα Βερόνα. Θα ξεκινήσουμε το Ρώμα Βερόνα λόγω Ντερόση. Λογικό, ναι. Ναι. Ήταν το πρώτο μάτς με τα Μουρίνιο και το πρώτο του Ντερόση. Είχαμε πριν την έναρξη του μάτς τρομερή στήριξη για Μουρίνιο, πολλά σφυρίγματα για τους παίχτες και όταν ήρθε η στιγμή να ανακοινώσουν και την αρχική δεκάδα, οι μόνοι που γλίτωσαν τα σφυρίγματα ήταν ο Μπόβε, ο Ελσαράουι, ο Ντιμπάλα και ο Λουκάκου. Ναι. Μόνο αυτοί τη γλίτωσαν. Είχαμε πανό και στη Σουντ και στην Τέβερε παντού, σε όλο το γήπεδο για το Μουρίνιο. Λογικό, εγώ τα περίμενα αυτά. Και εγώ τα περίμενα, προφανώς. Όπως ήταν λογικό, η ομάδα ξεκίνησε δίνοντας το, όπως και στις προπονήσεις, όπως είπε ο Ντερόση, το 1000% του εαυτού τους. Μέχρι και ο Κάρστορ που αλλού παντού, αλλού βρισκόταν, έτρεχε και πίεζε παντού, σαν σκυλί. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, αυτό είναι παντού. Και κοίτα, είναι πρώτη. Ναι. Του πρώτου μάτς. Τώρα σε 3-4 αγωνιστικές, άμα το δεις πάλι τον Κάρτο να είναι λίγο blind mind. Ναι, ναι, δεν μην σου φάνει περίεργο. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ τώρα να κρίνω τον Ντερόση αν ήταν τυχερός, αν ήταν σωστός. Είναι πρώτο το παιχνίδι. Πολύ καλά έκανε και ήρθε έτσι το μάτς. Να μπει με το δεξί που λέμε. Στο κηπεδικό κομμάτι, ρε Γιάννη, όμως. Στο κηπεδικό κομμάτι είχε ένα πρώτο μήχρονο, όχι ένα πρώτο μήχρονο, 30 λεπτά που παίξανε μπαλάρα. Γιατί έπαιζες με μία Βερόνα η οποία έχουν φύγει μισή παίκτες. Οι άλλοι μισή ήταν τιμωρημένοι, οι άλλοι μισή δεν παίξανε. Είχε και τις ευκαιρίες. Και είχε τις ευκαιρίες, ναι, όχι μόνο να σε γυρίσει το μάτς. Χάσανε και το πέναλτι την έστειλε στη. Τύχη όμως, φίλε, είναι και με τους καλούς. Δεν έχει να κάνει με τύχη, φίλε. Πώς. Γιατί στο δεύτερο μήχρονο φάνηκαν τα προβλήματα για τα οποία κατηγορούσαν το Μουρίνιο. Και το δεύτερο μήχρονο σου δίνει να καταλάβεις ότι δεν ήταν ο Μουρίνιο πρόβλημα. Και προφανώς και δεν κατηγορούμε τον Ντερόση. Όχι, ρε, τώρα, είναι δυνατόν. Που βγήκανε και είπανε για την μπαλάρα η Ρώμα και την μπαλάρα έπαιξε. Στις 3-4 μέρες χαλαρώστε. Που προφανώς για τα χάλια που είδαμε στο δεύτερο μήχρονο δεν ευθύνεται τον Ντερόση. Όχι, βέβαια. Είναι η ομάδα έτσι όπως είναι. Έτσι, αυτό ακριβώς, α, μπράβο, ναι. Είδαμε επίσης ότι με το που έφυγε ο Μουρίνιο ξαφνικά βγήκαν σε διαθεσιμότητα οι παίκτες. Ο Ρενάτο Σάντσε ξανάβαλε φωτογραφίες στα social με τη φανέλα της Ρώμα. Ο Σμόλινγκ εμφανίστηκε στην προπόνηση που δεν ξέραμε αν ζούσαν ή αν πέθανε. Είχα καιρό να το δω. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρο. Είναι αυτό, ναι. Κι αν και ο Μουρίνιο, ρε φίλε, έχει και τα κολλήματά του πολλές φορές. Συμφωνώ μαζί σου. Έχει τα κολλήματά του. Εσύ, σαν επαγγελματία, τι πρέπει να κάνει? Τη φανέλα πάνω απ' όλα. Γιατί είσαι επαγγελματία. Με πάει, δεν με πάει. Το θέμα με σένα δεν σημαίνει ότι θα παίξω καλά για την ομάδα. Και δεν θα πληρωθώ το μήνα μου. Το ότι ο Μαντσίνη έπαιζε τραυματία 2 μήνες τώρα και ο άλλο έκανε τουρισμό στην Τριγκόρια δείχνει ότι όχι μόνο δεν σέβεται την ομάδα ή αν τα πήγαινε καλά με τον Μουρίνιο. Δεν σέβεσαι την ομάδα και δεν σέβεσαι τους συμπαίκτες σου. Δεν με νοιάζει εμένα άμα σε λένε Smalling, άμα σε λένε Pellegrini, άμα σε λένε δεν ξέρω κι εγώ πώς. Γιατί πολλοί παρεξηγούν αυτά που λέμε. Οι οπαδοί της Ρώμα, σαν οπαδοί της Ρώμα, θέλουν το καλό της ομάδας. Δεν υποστηρίζουμε Μουρίνιο, υποστηρίζουμε Ρώμα. Και για το καλό της Ρώμα, έτσι, τη δεδομένη στιγμή ήταν να κρατήσει το Μουρίνιο. Το καλοκαίρι κάνει ό,τι θες. Το καλοκαίρι θα έχεις πολύ χρόνο να οργανώσεις το πλάνο σου, να δεις ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει. Ναι. Γιατί η επιλογή τώρα Ντερόση. Που το είπε και ο Ντερόση στη συνέντευξη. Δεν είναι κανένας χάζος. Δεν τον πήρανε οι Φρέντκιν για το τρίμηνο στη ΣΠΑΛ. Όχι, ρε, και για να ξεχάσουν και τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Γιατί ο Ντερόση είναι Ντερόση και θα χαμένουν λίγο τους τόνους. Okay. Και το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό με βάση αυτά που είπαμε τώρα. Άντε έφυγε ο Μουρίνο, που στο ξαναλέω, ο Μουρίνο δεν είναι ποτέ το πρόβλημα, είναι η λύση. Είναι καλό όμως να έχεις τέτοιους τοξικούς παίκτες με στην ομάδα. Όχι, γιατί θα σου δημιουργούν πρόβλημα στα αποδυτήρια. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να παρεξηγηθεί με τον Ντερόση, μπορεί να παρεξηγηθεί με κάποιον άλλο του παίκτες. Τι θα κάνει? Το παίζει δραματικά. Ποιο ξεχώρισε? Εγώ ξεχώρισα τον Ελσαράουι πάρα πολύ. Και μ' άρεσε που ξεκίνησε. Ξεχώρισαν Ελσαράουι, ο MVP ο Μπόβε, για ακόμη ένα μάτς. Τον Μπόβε δεν μιλάς. Έχεις δίκιο. Γκολ ο Λουκάκου, που επιτέλους έφτασε η μπάλα σε αυτό να και έκανε τον γκολ. Και στο δεύτερο μήχρονο υπήρχε η κοιλιά. Και υπήρχαν όλα τα προβλήματα αυτά για τα οποία κατηγορούσαν το Μουρίνιο. Και παλεύει Μουρίνιο. Και τώρα έχεις δύσκολο μάτς μέσα στο Σαλέρνο και έχεις και να πας στις Κελεμπίες για να παίξεις φιλικό. Τι να πω, άμα αυτό φέρει λεφτά στην ομάδα και για όποια ομάδα πάει. Αυτό γίνεται αυτό για τα λεφτά. Ας γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, για περνάμε στη Μίλαν. Ναι, ναι, φύγαμε Μίλαν. Που εδώ και δεν είχαμε εύκολο έργο για τη Μίλαν. Για ακόμη ένα μάτς με Κίρκ και Γκάμπια. Με πολύ κακό μάτς πρώτα από το Ράιντερς. Θα του γίνει και αυτό κάποια στιγμή όμως, έτσι. Θα κάνει, ναι, και ένα κακό παιχνίδι. Συμφωνώ, αλλά κακό μάτς και από τον Λεάο. Εδώ όμως έχουμε πάλι κακό μάτς. Έχει θέμα. Δεν είναι τόσο σοβαρό πρέπει. Λέω, εγώ είδα σε ένα site. Ήθελα να σου το πω κιόλα. Είχε την 11η μια παλιά τη Μίλαν. Είχε μέσα τα τρελά ονόματα. Εγώ πιστεύω, λέω, αν ήταν σε εκείνη την 11η που στεκότανε, Γιάννη, θα ήταν και πιο σοβαρό. Με τι προσωπικότητε που υπήρχαν στην ομάδα. Έχει τώρα άλλου συμπαίκτε στην αρχή. Ίσως χρειάζεται αυτό. Να αναβαθμιστεί η ομάδα. Μήπως θέλει και μια που λέμε, εσύ, μια σφαλιάρα για να συνέρθει του τύπου. Κάτσε και λίγο στον πάγκο. Και ποιον θα βάλει? Ναι. Λείπει ο Τσουκουέζε για το Κόπα Αφρικα. Που δεν είναι δεν τόσο καλό όσο είναι ο Λέα. Κάπως κάποιο να τον. Είναι γρήγορο, έχει την τρίπλα, μ' αρέσει. Ναι, κάπως να. Όχι να σοβαρευτεί. Δηλαδή αυτό το
έχει πάρει και λίγο πάνω. Δηλαδή, όπω δεν παίξω, εγώ θα παίξω. Τη Μίλαν είμαι και ήμουν καλύτερο στη Clyde Mine. Και αν εδώ να μην είμαι, αλλού θα είμαι. Δεν κάνει συνεχόμενα παιχνίδια το Λεάο που θέλουμε να βλέπουμε. Και όλοι οι φίλοι τη Μίλαν αυτό το παράπονο έχουν από το Λεάο. Τι σαν παίκτη ξέρουμε τώρα. Τι μπορεί να κάνει. Τον έχουμε δει. Είχαμε ματσάρα από τον Loftus-Cheek. Ήταν πάνω κάτω σε όλο το γήπεδο. Έκοβε, έραβε, μοίραζε. Τα πάντα όλα. Και μέχρι γκολ. Και είχε στο τέλος μία Μίλαν που δεν παραδίνεται. Προηγήθηκε η Μίλαν με τον Loftus-Cheek. Ο καλή πάσα του Λεάο. Πέρα ενέργεια του Τέο. Πάσιμο μέσα στη μικρή περιοχή εκεί πέρα. Πάρτο, γεια σας. Το πέναλτι 0-1. Κατάφερε όμως ο Ντινέζε να το γυρίσει. Αλλά είχαμε μία μεγάλη διακοπή στο ματς. Πάλι για ρατσιστικά σχόλια από τη μεριά του Ντινέζε προς το Μενιάν. Είχαμε εκεί πέρα το Μενιάν να πετάει τα γάντια του να φεύγει προς τη Φυσούνα να διακόπτει ο Μαρέσκα. Τώρα, μάλλον θα ακολουθήσει η βαριά καμπάνα. Ναι. Ή τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να γίνει. Για να σταματήσει πλέον αυτό το. Όπως κλείσανε το πέταλο τη Λάτσιο για τα ρατσιστικά σχόλια, κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουν με την Ουντινέζε. Μην είμαστε. Ναι, πρέπει να σταματήσει αυτό, ναι. Αλλού μιλά, αλλού φύλλα. Όχι, πήγαινε ένα. Με τον γκολ του Σάμαρτζ και μετά είχε. Ουντινέζε. Που έκανε καλό παιχνίδι, δεν το περίμενε κιόλα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή τη Μίλαν δεν τη φοβήθηκε καθόλου. Καθόλου. Προηγήθηκε κιόλας, το γύρισε το ματς, αλλά όταν είσαι Μίλαν και έχεις τη βαριά τη φανέλα, έχεις και λύσεις παραπάνω στον πάγκο και με τον Γιώβιτς και με τον Οκαφόρ, που μπήκαν και οι δύο βοήθησαν. Και στο καθάρισε. Και ναι, δείχνει ότι είναι σκληρή για να πεθάνει. Πολύ σημαντικό τρίποντο, αυτά είχαμε. Ωραία, και φεύγουμε, πάμε Λέτσιο Γιουβέντους. Και καταφέραμε στο μάτι να είναι πρώτη. Με ένα ματς περισσότερο. Ναι, στο μάτι όμως είναι πρώτη. Ποιο σκόραρε δύο φορές, ξέρεις. Εντυπωσιακό. Βυζάντιο. Πήρε μπρο το παιδί. Πήρε μπρο σε μηχανές. Το πρώτο γίνεται σέντρα από τα αριστερά και κάνει. Πώς πήγε να το κάνει το γυριστό ο Ζιντάν. Ναι. Και την πήγε πέρα την μπάλα. Στο δεύτερο όμως, το γκολ είναι και του Μακέιν. Γιατί μπαίνει μέσα. Αφού άπλωσε το πόδι του και το κλέψε. Γιατί. Δικαιολογημένα, ρε. Φίλε μου, είναι σέντερφορ. Είναι φορ, πρέπει να το βάλει αυτό. Εύκολο βράδυ. Είχε πάρα πολύ εύκολο βράδυ. Εύκολο βράδυ από το δεύτερο μήχρονο και μετά. Αλλά δικαιολογείται γιατί παίζει με δύσκολη ομάδα, σε δύσκολη έδρα. Αλλά Γιούβε είσαι. Μπορεί να το καθαρίσει το μάτς. Θέλετε τώρα ότι είναι. Όχι ότι είναι ξεκούραστη. Ότι. Όχι, ναι, είναι ξεκούραστη. Ναι. Δεν είναι σφιγμένη παίχτη. Δεν είναι καμένη από τα πολλά μάτς. Όχι, ναι, μπράβο, ναι. Έχουν ένα μάτς και τα δίνουν όλα για το κάθε μάτς της εβδομάδας. Ναι. Δεν έχω δηλαδή άλλες υποχρεώσεις. Τίποτα. Είχαμε και 3-0 με τον Μπρέμε. Ήσυχο βράδυ. Μετά το 60. Τρεις βαθμοί. Πρώτη. Στο μάτι. Πρώτη στο μάτι. Και περνάμε στις Κελεμπίες. Εκεί όπου είχαμε Final Four. Δεν είχαμε ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο. Είχαμε ένα Final Four φέτος. Που αποδείχθηκε και στην τελική ότι ήταν κακό για τις ομάδες όπως είναι η Φιωρεντίνα και η Λάτσιο. Οι οποίες βγήκαν δεύτερες. Ήταν κακό που και ταξίδεψαν στη Σαουδική Αραβία. Να πω εγώ κάτι. Θα ήταν τελείως διαφορετικό αυτό το Super Cup. Αν ήταν στην Ιταλία και περισσότερο κόσμο θα είχαν οι ομάδες. Θα ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Θα ήταν γεμάτα τα γήπεδα. Ο κόσμος θα μπορούσε να πάει να δει τις ομάδες τους. Ενώ τώρα... Να υποστηρίξει τις ομάδες τους. Αλλά και πάλι για τον παίχτη τώρα, εγώ είδα τώρα σκοράρεις ρε φίλε τώρα η Νάπολη. Και να έχεις τον γεια σου φίλε τι κάνεις. Ναι τώρα κάπου είναι πολύ ψεύτικο. Γεια σου φίλε Βέρτζα Νάπολη. Ναι. Όπως και να έχει είχαμε εύκολους ημιτελικούς και για την Νάπολη και για την Ίντερ που νίξαν 3-0 και οι δύο με όχι απλά σβηστές μηχανές. Και είχες έναν τελικό πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μάτς. Κλειστό μάτς στην αρχή. Μετά άνοιξαν, ναι. Πιο δύσκολο για την Ίντερ από ότι το περίμεναν οι περισσότεροι. Αλλά είναι το ότι είναι τελικός είναι ένα μάτς πρέπει λίγο να προσέξει πώς θα παίξει. Καλύτερη ήταν την Ίντερ προσωπικά για μένα. Η καλύτερη ήταν η Ίντερ. Είχε τις φάσεις η Νάπολη, αλλά η Ίντερ έδειχνε ότι μπορούσε το 0-1 την αδική, το 0-2 ίσως δεν την αδικούσε τόσο. Γιατί ναι. Αν έμπαινε τον γκολ του Ντιμάρκο, πώς πέρασε, λες και μετακινήθηκε λίγο το δοκάρι, άψαχο γκολάρα. Το μάτς πιστεύω εγώ καθάρισε όταν πήρε τη δεύτερη κίτρινο Σιμεώνε. Φέραγε την κόκκινη. Μπράβο. Ναι, στην κόκκινη κάρτα. Που είχε πολύ γκρίνια από του οπαδού τη Νάπολη για την πρώτη κίτρινη του Σιμεώνε. Αλλά είχε έναν ρέφερι ο οποίο ξέρουμε ότι με την πρώτη ευκαιρία βγάζει κάρτα. Ερεθίζεται όταν βγάζει κάρτα. Γουστάρει. Είναι μερικοί. Γουστάρει, ναι, γουστάρει. Θα συμφωνήσω ότι η πρώτη κάρτα ίσω να είναι λίγο έω και πολύ αυστηρή. Η δεύτερη όμω είναι. Αλλά ναι, όταν είσαι κυτρινισμένο πρέπει να προσέξει πώ θα παίξει. Και ο Μπαρέλα κυτρινισμένο ήταν. Ήξερε όμω πώ να κινηθεί όλο το μάτς. Και ο Τσαλανόπουλου κυτρινισμένο ήξερε τι να κάνει. Τώρα ο Σιμεώνε, όταν έχει κίτρινη και πηγαίνει έτσι και πατά τον αντίπαλο σε μια φάση τώρα στο κέντρο, θελέστα και παθέστα. Ξέρεις κάτι, είναι η πρώτη Ίντερ. Θα δικάζεται λίγο παραπάνω, ναι, ρε φίλε. Έτσι πάει. Αυτό είναι και λίγο η ζήλια. Αλλά είναι η ζήλια γιατί τώρα πεζόταν τρόπαιο, πεζόταν κύπελο. Είναι ένα τίτλο. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία, είναι σε όλα η πιο καλή. Έχει ένα πιο μπροστά. Οπότε εκεί πιστεύω είναι και λίγο η ζήλια. Παρ' όλα αυτά που πρέπει να πούμε. Τα λέμε αυτά που λένε άδικα για την Ίντερ και αυτά πρέπει να τα πούμε. Έχει το ΜΑΤ παίχτηκε καλά. Η Ίντερ έπρεπε να κερδίσει, άξιζε να κερδίσει. Σε είπα εγώ. Και έτσι όπως εξελίχθηκε. Πάρα πολύ, ναι. Τώρα εκεί πέρα ήταν ανοριμότητα. Και γενικά. Σημειωνέρε. Και γενικά είναι ανώριμη η Νάπολη σαν ομάδα γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είχε τα ίδια πριν λίγες εβδομάδες με στην Τωρίνο, τα ίδια με στη Ρώμα. Πιο πίσω, ναι. Έχει τώρα αρχηγό, ρε. Λαουτάρο, καθαρίζει, ρε. Έβγαλε την μπλούζα, να σου πω. Πιο κομμένο από ό,τι πίστευα ήταν. Τα έχει τα κιλάκια σου. Δεν παίζει μια ρόλο το. Ναι, ρε, δεν παίζει μια ρόλο. Τι να το κάνω εγώ να σε φέτες. Α, ο Μόμπιλ. Το Ζαπάτα είναι κομμάτια και ντούκι. Ναι, σωστά. Δεν μπορεί να την βάλει μέσα. Ή ο δικός μου.
Λουκάκου. Όχι, Λουκάκου μάγα είναι. Λουκάκου είναι τέρας. Τέρας, ο άλλος ρε. Ποιος. Σκαμάκα. Του. Πρόσκυλο, δεν παίζει μπάλα με τα ξενύχτια και τα, και τα ψέματα σου. Και τα Κάσπερ. Και τα Κάσπερ. Τέλος πάντων. Μια Ίντερ η οποία πανηγύρισε το τρίτο συνεχόμενο. Συνεχόμενο. Σούπερ Κόπα. Τρίτο συνεχόμενο. Ναι. Δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω με την Νάπολη, γιατί όπως είπαμε ήταν τελικός. Είχες πολύ καλό μάτς από Λομπότκα και από το Ραχμάνι, που όσο μπορούσαν τρέχανε, κόβανε, κάνανε λίγο δουλειά. Και ο Ντι Λορέντσο. Και ένα Κβαρατσχέλη ο οποίος πάλι. Τώρα το κακό είναι, για να καταλάβεις τώρα τι χάος επικρατεί στην Ιταλία. Στο Κόπα Ιταλία όταν έχεις κάρτες δεν μετράνε το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα. Στο Super Κόπα ναι, της το Ιταλίας παίρνεις κάρτες και μετράνε για το πρωτάθλημα. Είναι μπερδεμένοι, υπάρχει ένα χάος στο, ναι, στο μυαλό τους. Ό,τι να είναι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και τώρα έχεις μάτς και για την Ίντερ και για την Νάπολη σε δύσκολες έδρες. Η Νάπολη μες στη Λάτσιο, η Ίντερ μες στη Φιωρεντίνα. Και ναι, θα πάνε με μισή ομάδα. Αυτά είχαμε και για τη Σερία και για το Super Copa. Εδώ φιλαράκι 10-10. Ισοφαρίσαμε. Μπράβο. Και έχει τώρα προβλέψεις για την επόμενη αγωνιστική. Αυτά είχαμε οπότε. Εσύ να μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe, καμπανάκι. Να είστε εδώ πέρα κάθε εβδομάδα μαζί μας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο κατενάτσο.